Χαίρετε! Χαίρετε! Αριστοτρίτη, 25 Μαΐου 2021. Το φάγαμε για αυτό το μήνα. Μας φάει το ζήτημα. Δεν γυρίζουμε, όπως βλέπετε, μια εβδομάδα πριν. Χαίρετε, Θέκλα μου. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα μας προσφέρετε μέσα από το κανάλι. Θέλω να σε παρακαλέσω αν μπορείτε να μιλήσετε με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για τις οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Ένα αγόρι 5 ετών και ένα κορίτσι 3 ετών. Ο γιος μου βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό το γεγονός δεν επηρέασε την αγάπη μου για εκείνο. Το ίδιο δυστυχώς δεν συμβαίνει και από τη μεριά του πατέρα του, ο οποίος είναι απορριπτικός και απόμακρος προς το αγόρι μας. Αντίθετα, είναι πιο δοτικός με την κόρη μας. Υποστηρίζει πως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν ο γιος μας μπορούσε να αλληλεπιδράσει και ότι ο μικρός φταίει για τη δική του συμπεριφορά. Τα είχα φταίει το παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού για τον πατέρα ο οποίος το απορρίπτει. Θέκλα μου, το παιδί καταλαβαίνει την απόρριψη του πατέρα του. Και όταν είναι μαζί του, ο μικρός δεν συνεργάζεται και κλείνεται πιο πολύ στο δικό του κόσμο. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες συμβουλές. Ζούμε σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις οικογένειες που τέλος πάντων έχουν παιδάκια σε αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας. Ακριβώς γιατί πέραν από τις διάφορες θεραπείες που κάνουν τα παιδιά, οι οποίες είναι χρονοβόρες, κοστοβόρες, ενεργοβόρες, αλλά ουσιαστικές για την καλύτερη έτσι, πορεία του παιδιού και πρέπει να γίνονται, επιβάλλεται να γίνονται, ιδιαίτερα σε αυτές τις μικρές ηλικίες που ξέρουμε πολύ καλά ότι ο εγκέφαλος του παιδιού είναι με ηλικιώδη ταχύτητα που αλλάζει και γίνονται τρομακτικές αλλαγές, συντελούνται τρομακτικές αλλαγές στα παιδιά των μικρών ηλικιών. Είναι σημαντική η συμπόρευση των γονέων και οι κοινοί στόχοι, αλλά και η, πραγματικά το μοίρασμα των διαφόρων δουλειών που χρειάζεται να γίνονται μέσα σε ένα σπιτικό προκειμένου το παιδί το ίδιο να επωφεληθεί τα μάλα. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που δεν έχει κάνει και πάρα πολλά για αυτά τα παιδιά, έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με γονείς, με παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και με τα ίδια τα παιδιά και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο δυστυχώς δεν υπάρχουν δομές κατάλληλες για υποστήριξη αυτών των οικογενειών με εθελοντές. Θυμάσαι που είχαμε κάνει και μια εκπομπή και είχαμε προτείνει να πηγαίνουν εθελοντές, φοιτητές ψυχολογίας και συναφών επιστημών να βοηθούν αυτές τις οικογένειες ως πρακτική άσκηση και τα λοιπά και τελικά δεν ευόδωσε τέλος πάντων η πρότασή μας. Είναι μια πραγματική πληγή αυτό για μια οικογένεια, ακριβώς γιατί δεν έχει την πολυτέλεια να αφιερώσει ενέργεια μεταξύ τους στο ζευγάρι, ακριβώς γιατί πάρα πολλά μεγάλη ενέργεια καταναλώνεται καθημερινά στο μεγάλωμα των παιδιών και παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή και αν δεν συμπλέουν οι γονείς, δεν έχουν σύμπνοια μεταξύ τους, είναι, ο ένας επιβαρύνεται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο ποσοστό με αποτέλεσμα να η ζωή του και η υγεία του να επιβαρύνεται επίσης. Άρα είναι αυτό που λέω ότι είχαμε πει και στην προηγούμενη Αριστοτρίτη την αίσθηση την ανάληψη της ευθύνης. Ότι και όταν παντρεύομαι έχω τεράστια ευθύνη για το ποιον επιλέγω να παντρευτώ, αλλά και όταν γίνομαι γονείς, ο νέας, έχω τεράστια ευθύνη γιατί δεν γνωρίζω τι θα προκύψει, πώς θα είναι η ζωή μου τα παιδιά, τι παιδιά θα έχω, τι θα έχουν ή αν δεν θα έχουν, τι δυσκολίες θα έχουν σε κάθε φάσμα της ζωής τους. Και απαιτεί αυτών τεράστιων ποσοστών ενέργειας και από τους δύο και τεράστιων ποσοστών ευθύνης και από τους δύο προκειμένου να κάνεις το καλύτερο δυνατό για αυτά τα παιδιά. Άρα, όταν επιλέγεις σύντροφο για γάμο, δεν πρέπει να κοιτάζεις μόνο την εξωτερική του εμφάνιση, αν έχει καλή δουλειά, τα εξωτερικά στοιχεία που κοιτάζεις. Πρέπει να κοιτάζεις και το χαρακτήρα του και την προσωπικότητα του. Και να κοιτάζεις αν αυτός ο άνθρωπος που σκέφτεσαι να συμπορευτείς μαζί του και να κάνεις οικογένεια
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει δημιουργικά το οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν. Άρα το ερώτημα που συστήνω να κάνουμε στις πρώτες γνωριμίες, έχεις πάει ποτέ σε ψυχολόγο ή αν ήσουν σε ένα γάμο που υπήρχε πρόβλημα, θα πήγαινες ποτέ σε ψυχολόγο, ίσως πρέπει να επεκταθεί και αν, για παράδειγμα, κάνουμε οικογένεια και τύχει έναν από τα παιδιά μας να έχει κάποιο θέμα υγείας, κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, κάποια δυσκολία. Θα ήσουν διατεθειμένος, θα ήσουν διατεθειμένη να πάμε σε ψυχολόγο, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, ή δεν θες να το συζητήσεις αυτό το θέμα τώρα, άρα δεν θα ήθελες και μετά. Δηλαδή ο πατέρας αυτός, έτσι όπως τα γράφει η κοπελά, στην ουσία απορρίπτει το παιδί του και δεν θέλει να ασχοληθεί με το πρόβλημα και λέει ότι φταίει το παιδί του που δεν το πλησιάζει, γιατί το παιδί του που βρει στο φάσμα του αυτισμού δεν επικοινωνεί. Πα πώς θα επικοινωνείς το παιδί μου είναι στο φάσμα του αυτισμού? Χρειάζεται να προσπαθήσεις να συνδεθείς μαζί του. Προφανώς ο πατέρας στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς να γνωρίζουμε, μέσα από μια έτσι πιο γενική σκοπιά, αν τα λέω αυτά, είναι σε μια στάδιο άρνησης. Δεν κατανοεί, δεν έχει περάσει τα. Γιατί και όταν έχουμε μια διάγνωση στην οικογένεια, για το κάθε μέρος της οικογένειας ισχύει αυτό. Υπάρχουν και τα διάφορα στάδια που περνάει κάποιος και κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά για να αποδεχθεί ότι αυτό θα ζήσει, όσον καιρό θα ζήσει, τέλος πάντων υπάρχει αυτό το πρόβλημα, με αυτό το πρόβλημα. Αν δεν αποδεχθείς το πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να συμβιώσεις μαζί του, ούτε να το βάλεις κάτω από το χαλί μπορείς, ούτε να κάνεις ότι δεν υπάρχει μπορείς, ούτε γενικότερα να απορρίψεις το παιδί σου ή τον οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σου, επειδή δεν μπορείς εσύ, έχεις αδυναμία να αποδεχθείς το πρόβλημα του παιδιού ή του όποιου μέλους. Άρα, ο πατέρας στην προκειμένη περίπτωση έχει θέματα ψυχολογικής φύσεως, δεν μπορεί ο ίδιος να αποδεχθεί την κατάσταση, οπότε αρνείται να παίξει τον ρόλο του, ακριβώς γιατί το παιδί του δεν έχει καμία σχέση με το φαντασιωτικό παιδί που είχε στο μυαλό του όταν μπήκε στη διαδικασία να γίνει πατέρας. Βέβαια, υπάρχει και ένα θετικό κομμάτι, ότι δίνει προσοχή στο παιδί που είναι υγιές, γιατί συνήθως σε αυτές τις οικογένειες τα υγιή παιδιά παραμελούνται. Οπότε, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, δίνει προσοχή στο κοριτσάκι. Να δούμε και τα θετικά μέσα από τα αρνητικά. Προφανώς προκύπτουν και θετικά, αλλά για το ίδιο το παιδί που είναι το ερώτημα μας, είναι πολύ σημαντική η αποδοχή του από τους γονείς του, για να προκύψει και η αποδοχή του από το κοινωνικό σύνολο ή να απαιτηθεί η αποδοχή του από το κοινωνικό. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο συμβουλεύω τη φίλη που έστειλε την επιστολή είναι να πιάσει τον άντρα της και να πάνε μαζί να κάνουν θεραπείες ζευγαριού. Θα ήταν ιδανικό με έναν παιδοψυχολόγο που να είναι εξειδικευμένος στις αναπτυξιακές διαταραχές, ώστε να μάθουν να εκπαιδευτούν ήδη γύρω από τη διαταραχή του γιού τους, γύρω από τη συμπεριφορά που είναι καλή ιδέα να έχουν απέναντι στο γιο τους και πώς να βοηθήσουν το παιδί να εξελιχθεί, και να δουν και τη μεταξύ τους σχέση, γιατί αυτόν τους it drives them apart. Πάλι, δηλαδή όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, θα αποξενώνονται μεταξύ τους αυτοί δύο, γιατί αν μη τι άλλο, η μητέρα έχει δικαιολογημένο θυμό προς τον άνδρα της, προς τον πατέρα, ο οποίος δεν αποδέχεται το γιο. Και δεν ξέρουμε γιατί συναισθήματα έχει ο πατέρας προς τη μητέρα, γιατί δεν είναι αυτός που μας έστειλε την επιστολή. Δηλαδή, όπως έχεις εσύ παράπονα μαζί του, προφανώς έχει και αυτός παράπονα μαζί σου. Τα οποία παράπονα του μπορεί να είναι έγκυρα, μπορεί να είναι άκυρα, αλλά σίγουρα έχει και αυτός παράπονα. Και χρειάζεται. Και αν δεν έχει, πάλι είναι πρόβλημα. Σωστά. Χρειάζεται να επικοινωνήσετε εσείς οι δύο πρώτα μεταξύ σας για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε και με τα παιδιά σας ουσιαστικά. Και σου λέω εσένα μαμά που έχει το γιο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έχει λίγη νέγνια και την κόρη. Συγγνώμη, έχω λίγη νέγνια να μιλούν τα θέματα, γιατί συνήθως στις οικογένειες που υπάρχει παιδί με αναπτυξιακή διαταραχή, άθελα τους παραμελείται το παιδί το οποίο δεν έχει αναπτυξιακή διαταραχή. Χρειάζεστε οπωσδήποτε ψυχοθεραπευτική στήριξη ως οικογένεια και ως μονάδα της οικογένειας και οι δυο σας, για να μπορέσετε να βοηθήσετε και τα παιδιά σας. Και να πω και το έτσι πολύ απλό, εικόνονται στις δυσκολίες φαίνεται η ποιότητα του κάθε ενός ανθρώπου. Στις δυσκολίες. Έτσι είναι. Στις δυσκολίες είναι πολύ, φαίνεται η αντοχή μας, φαίνεται ο χαρακτήρας μας,
Φαίνονται σχεδόν όλα. Πάντως εγώ πρέπει να πω ότι έχω γνωρίσει πατεράδες που έχουν παιδιά με θέματα υγείας σοβαρά, οι οποίοι είναι περήφανοι για τα παιδιά τους, συνδέονται ουσιαστικά με τα παιδιά τους, είναι εμπλεγμένοι καθημερινά, εμπλέκονται στην καθημερινότητα των παιδιών τους με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι αν είσαι άνδρας, πατέρας, θα απορρίψεις το παιδί με αναπτυξιακή διαταραχή και αν είσαι μητέρα να το αποδεχθείς. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι μητέρες δεν αποδέχονται το πρόβλημα του παιδιού. Δεν έχει να κάνει με το φίλον. Εγώ έχω γνωρίσει υπέροχες μητέρες και υπέροχους πατέρες. Το έχω δουλέψει αρκετά χρόνια με τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, που πραγματικά έκαναν και κάνουν ακόμη μέχρι σήμερα τα πάντα, και έχω γνωρίσει και ζευγάρια που μαζί συμπλέουν και προσπαθούν πάρα πολύ έντονα να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Δεν είναι ο κανόνας. Αν όμως έχεις προβλήματα μέσα στη σχέση σου, ένα θέμα υγείας σοβαρών του παιδιού θα τονίσει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή μια προβληματική σχέση θα μπει σε τεράστια κρίση όταν υπάρχει και ένα θέμα υγείας. Πάντα γίνεται αυτό. Πάντα γίνεται αυτό. Ή όταν προκύψει πρόβλημα υγείας, ή όταν προϋπάρχει πρόβλημα υγείας, μια σχέση χωρίς στέρεα δομή αρχίζει να αποδομείται και αρχίζει να φαίνεται ότι δεν είναι πραγματικά καλά, ισορροπημένα τα πράγματα. Οπότε χρειάζεται να δώσετε ενέργεια στο μεταξύ σας, προκειμένου να μην επιμεριστεί η μητέρα το βάρος όλο του θέματος του παιδιού και να μην απομονωθεί το παιδί και να γίνουν κλίκες μες στο σπίτι. Δηλαδή να είναι ο πατέρας με το παιδί το οποίο δεν υπάρχει κάποιο θέμα και η μητέρα με το παιδί που υπάρχει κάποιο θέμα. Γιατί μετά θα προκύψουν και άλλα ζητούμενα και άλλα θέματα μεταξύ του κάθε μέλους, του μέλους ξεχωριστά, και αυτό θα αποδομήσει πραγματικά την οικογένεια. This is a recipe for disaster. Είναι μια συνταγή για καταστροφή. Πρέπει να το δει το θέμα. Και αν δεν υπάρχει άλλη λύση, ίσως να χωρίσει, γιατί τουλάχιστον θα ξέρει ότι είμαι εγώ ο γονιός μέσα στο σπίτι, έχω τα παιδιά μου, έχω το πρόγραμμα μου, έχω την... Δεν σου λέω να χωρίσεις, λέω αν δεν μπορεί να επιληθεί. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.